Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να επισκευάσετε ένα καλώδιο στο οποίο έχει φύγει η πλαστική επικάλυψη του καλωδίου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνουν επαφή τα καλώδια και να δημιουργούν βραχυκύκλωμα. Ας δούμε τώρα μια φωτογραφία της βλάβης και να προχωρήσουμε στην επισκευή της. Πάμε να δούμε τώρα τι εργαλεία θα χρειαστούμε. Ξεκινάμε την επισκευή αφαιρώντας με το χαρτοκόπτη μας ένα κομμάτι του εξωτερικού σπιράλ επικάλυψης που έχει μετασχηματιστής μας. Τοποθετούμε το χαρτοκόπτη μας παράλληλα με τα καλώδια, χαράσουμε με προσοχή και αφαιρούμε το από πάνω και το από κάτω πλαστικό μέρος και στη συνέχεια δεξιά και αριστερά αφαιρώντας όλα τα πλαστικά κομμάτια όπως σας δείχνω. Προσέχουμε να μην τραυματίσουμε την εξωτερική επικάλυψη του καλωδίου. Σκοπός μας είναι να φανερώσουμε ένα μικρό κομμάτι από τα καλώδια που είναι μέσα στο σπιράλ, να τα κόψουμε και να τα ενώσουμε μεταξύ τους όπως σας δείχνω. Κόβουμε με το κόφτη καλωδίων τα δύο καλώδια ώστε να μας διευκολύνει να καθαρίσουμε το σπιράλ πιο εύκολα. Όταν τελειώσουμε, θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, περνάμε τα θερμοσυστελόμενα μακαρόνια με τη σειρά που σας δείχνω και ξεγυμνώνουμε τα καλώδια όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Στρίβουμε τα καλώδια μεταξύ τους και τα ενώνουμε. Στη συνέχεια φέρνουμε το θερμοσυστελόμενο μακαρόνι και το περνάμε από πάνω και με τη βοήθεια ενός αναπτήρα το ζεσταίνουμε και σφίγγει πάνω στα καλώδια. Κάνουμε το ίδιο και στο άλλο καλώδιο που έχουμε και στη συνέχεια τοποθετούμε το μεγαλύτερο θερμοσυστελόμενο μακαρόνι που έχουμε στο πίσω μέρος ήδη περάσει και έρχεται και αγκαλιάζει και τα δύο καλώδια μαζί και τα σφίγγει και είμαστε έτοιμοι. Στο συγκεκριμένο μετασχηματιστή δεν μας νοιάζει το πώς θα συνδέσουμε τα καλώδια γιατί μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα από 220 V σε εναλλασσόμενο 12 V όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Οπότε δεν μας νοιάζει πολυκότητα. Στη διαφορετική περίπτωση που έχουμε μετασχηματιστή που μετατρέπει το ρεύμα από εναλλασσόμενο 220 V σε συνεχές, τότε μας ενδιαφέρει η πολυκότητα των καλωδίων και θα συνδέσουμε το θετικό με το θετικό και το αρνητικό με το αρνητικό. Αυτή την επισκευή τη χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να ανοίξουμε το καπάκι του μετασχηματιστή και είναι fix κλειστός. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν υπήρχε βίδα στο καπάκι, θα τα ανοίγαμε, θα κόβαμε το χαλασμένο κομμάτι των καλωδίων και θα τα κολλάγαμε με το κολλητήρι μας πάνω στην πλακέτα.
Ελέγχουμε εάν κάναμε σωστά τις συνδέσεις, τοποθετώντας το μετασχηματιστή στην πρίζα και χρησιμοποιώντας το πολύμετρο, βλέπουμε ότι η συσκευή μας λειτουργεί κανονικά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!